Σε μια εποχή που ο πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία διαταράσει την ειρήνη στην Ευρώπη, είναι ακόμη πιο σημαντικό για του συμμάχου να σταθούν μαζί, ανέφερε αξιωματούχο στο πρακτορείο Ανατολού, Καλούμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο με διπλωματικά μέσα και με πνεύμα συμμαχικής αλληλεγγύης, επισημαίνει μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολού αξιωματούχος του ΝΑΤΟ μετά τους ισχυρισμού της Τουρκίας ότι οι ελληνικά F-16 επιχείρησαν να αναχαιτήσουν πτήση του ΝΑΤΟ πάνω από το Αιγαίο. Καλούμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο μέσω της διπλωματικής οδού και με πνεύμα συμμαχική αλληλεγγύης. Το ΝΑΤΟ έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό αποσύγκρουσης μέσω του οποίου Τουρκία και Ελλάδα θα εργαστούν για να μειώσουν τον κίνδυνο επεισοδίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε μια εποχή που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία διαταράσει την ειρήνη στην Ευρώπη, είναι ακόμη πιο σημαντικό για τους συμμάχους να σταθούν μαζί, ανέφερε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο Ανατολού, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη. Παράλληλα, Τόνισε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και υπενθύμησε ότι οι δύο χώρε συνεργάζονται καθημερινά στο ΝΑΤΟ και οι δυνάμεις τους συμμετέχουν από κοινού στι νατοϊκέ ασκήσει. Πλήρη αναβάθμιση του ελληνικού οπλοστασίου εν μέσω συνεχόμενων τουρκικών απειλών που μυρίζουν προβοκάτσια. Η αγορά των συστημάτων Spike Endless για την Ελλάδα έχει συνολική αξία 335 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 280 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τις μονάδες του στρατού και τα 55 εκατομμύρια ευρώ για το πολεμικό ναυτικό, αναφέρει η Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Το ίδιο, επικαλούμενο και την ιστοσελίδα Ελληνικό Στρατός, τονίζει ότι η συνολική αξία της συναλλαγής φτάνει τα 335 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα ζήτησε να λάβει 17 συστήματα προσωμείωσης σχεδιασμένα για εκπαίδευση, ενώ το Ισραήλ πρόσφερε 4 συστήματα και τελικά συμφωνήθηκε να δοθούν 8 τέτοια συστήματα. Όπως προκύπτει, ο ελληνικός στρατός αποφάσισε να επιλέξει οχήματα Sandcat της Ισραηλινής εταιρεία Plasan ως οχήματα στα οποία θα εγκατασταθούν τα πυραυλικά συστήματα Spike για τις χερσαίες μονάδες. Αυτό καθιστά τον ελληνικό στρατό τον μοναδικό στο ΝΑΤΟ που χρησιμοποιεί οχήματα Sandcat. Η εταιρεία Πλασάν αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για αυτήν την πληροφορία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.